Και πάμε εμείς αμέσως στην άλλη τηλεφωνική γραμμή που βρίσκεται ο διοικητής του νοσοκομείου Ιεράπετρας, ο κύριος Γιώργος Ματαλιωτάκης. Κύριε Ματαλιωτάκη, χαίρετε. Καλημέρα κύριε Αργυράκη. Όπως είπατε, ναι. Έχει ενημερωθεί το νοσοκομείο σας. Ναι, ενημερωθήκαμε από τους πρώτους, είμαστε σε επικοινωνία με την αστυνομία, με το λιμενικό της Ιεράπετρας. Και φυσικά έχουμε θέσει το νοσοκομείο σε κατάσταση ετοιμότητας ή καλύτερα έκτακτης ανάγκης, γιατί ο αριθμός των μεταναστών είναι αρκετά μεγάλος. Ναι. Οι οικονομικοί μετανάστες λοιπόν θα είναι το λιγότερο 500 από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που σημαίνει ότι θα χρειαστούν θα χρειαστούν σίγουρα τρόφιμα, ναι. Πρωινό. Έχουμε αναλάβει εμείς από το νοσοκομείο να καλύψουμε το πρωινό, ναι. Αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα και δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Πάντως υπάρχει δυνατότητα, το κόστος δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο. Είναι γύρω στα 200 με 300 ευρώ, υπάρχουν τα τρόφιμα, τα έχουμε προμηθευτεί. Άρα λοιπόν αυτό το πρώτο κομμάτι το έχουμε λύσει με πρωτοβουλία, αν θέλετε, και δικιά μας και καλή διάθεση. Λοιπόν, και έπειτα, ναι, υπάρχει το μεγάλο θέμα του έμπολα, όπου εάν εξακριβωθεί ότι υπάρχει τέτοιο κρούσμα, ευχηθούμε να μην υπάρχει, ναι. Και δεν θα ήταν και ζωστό, να προτρέχουμε και να βάζουμε και τον κόσμο να ανησυχεί χωρίς να έχουμε κάποια ένδειξη. Έχουμε για 2-3 περιστατικά έχουμε τον εξοπλισμό. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγάλη έκταση, ναι. Φαινόμενο, τότε θα προμηθευτούμε περαιτέρω, περισσότερο δηλαδή εξοπλισμό από την ΔΥΠΕ και την περιφέρεια Κρήτης. Αλλά σε ευχηθούμε ότι δεν θα έχουμε, μάλιστα. τόσο τραγική εξέλιξη. Κύριε Μεταλιωτάκη, με βάση το σχεδιασμό, ναι. που έχει γίνει, οι άνθρωποι, ναι. αυτοί, αν τελικά το πλοίο φτάσει στην περιοχή της Ιεράπετρας, ναι. θα μεταφερθούν όλα τα άτομα στο νοσοκομείο το δικό σας? Κοιτάξτε, θα μεταφερθούν τα άτομα όχι για να στεγαστούν στο νοσοκομείο, διότι όχι, είμαστε ένα νοσοκομείο με... Για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αλλά, ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο σενάρια. Ή απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό κλιμάκιο θα μεταβεί στο χώρο που θα στεγάζονται οι μετανάστες, ναι. από το νοσοκομείο, ή αυτοί θα έρθουν σε πολύ μικρά γκρουπ στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Όλα αυτά όμως θα τα καλύψουμε εμείς από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ναι. και ιατρικά και νοσηλευτικά, και έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, ναι. Να, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, να είμαστε εμείς αυτοί που θα διαχειριστούμε το περιστατικό εάν φτάσουν στην Ιεράπετρα. Μάλιστα. Έχετε πληροφόρηση με βάση πάντα το σχεδιασμό που έχει γίνει, όσοι άνθρωποι εξεταστούν και είναι καλά στην υγεία τους, για το πού θα μεταφερθούν? Γιατί δεν μιλάμε για 50-100 ανθρώπους. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Οι πληροφορίες οι νεότερες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 600 με 700 άτομα. Κοιτάξτε, δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση. Αυτό προφανώς είναι θέμα της αστυνομίας και του λιμενικού, αλλά και του Δήμου. Εμείς μπορούμε όμως τους υγιείς να τους φιλοξενήσουμε ή κάποιους άλλους οι οποίοι έχουν. Κάτι που δεν είναι επικίνδυνο και δεν μεταδίδεται, ένα νόσημα, δηλαδή πυρετός, κρυολόγημα ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά να τους περιθάλψουμε στο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε όλοι σε ετοιμότητα για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Μάλιστα. Οτιδήποτε προκύψει στην πορεία, θεωρώ ότι σε 2-3 ώρες θα έχουμε κάνει και μια σύσκεψη, γιατί η πληροφορία είναι ότι το βράδυ, αν έρθουν τελικά, θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Δηλαδή, ναι. Σειρά θα έρθουν, θα φτάσουν, ας πούμε, το βράδυ, απογευματινή ώρα. Οπότε μέχρι τότε θα έχουμε καταλήξει τις λεπτομέρειες και μπορώ να σας ξαναενημερώσουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Ματαλιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.